Γεια σας. Απαντάω σήμερα σε μια ερώτηση που πάλι έχω λάβει, παρόλο που έχω γυρίσει βίντεο για αυτό το πράγμα, που πάλι έχω λάβει στο email μου, αν έχω υποκατάστημα στην Πάτρα με ρωτάει κάποιος, κάποιος άλλος με ρωτάει αν έχω στη Θεσσαλονίκη, αν έχω στην Κρήτη. Δεν έχω. Και αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι βλέπω διάφορες κλινικές όπου ανοίγουν υποκαταστήματα, τα διαφημίζουν κιόλας, κλινικές όπου κάνουν μεταμοσχεύσεις μαλλιών μιλάω, έτσι, και λένε κάνουν μεταμοσχεύσεις μαλλιών κάθε μέρα. Και κάθομαι και απορώ και λέω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, εσύ υποτίθεται ότι πας σε μια κλινική γιατί τη διαφημίζει ο τάδε γιατρός, είναι ο γιατρός αυτός ο οποίος είναι ο χειρουργός ο οποίος κάνει τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Πώς γίνεται να χειρουργεί και στην Αθήνα, και στην Κρήτη, και στην Πάτρα, και στη Ρόδο. Κλωνοποιούνται. Είναι δυσυπόστατοι σαν τον Ιησού Χριστό. Δεν έχω καταλάβει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Μία υποψία που έχω είναι ότι έχουν minions. Και ότι με αυτόν τον τρόπο δεν πάνε οι ίδιοι, στέλνουν τα minions και χειρουργούν αυτά. Αλλά εσύ όταν πας σε μια κλινική, δεν θέλεις να σε χειρουργήσει ένα μίνιον. Θέλεις να σε χειρουργήσει ο γιατρός για τον οποίο έχεις επιλέξει αυτή την κλινική. Και ένας γιατρός δεν μπορεί να κάνει πάνω από 2 χειρουργία τη μέρα, ακόμα και μικρά χειρουργία. Η κούραση και ο χρόνος είναι πάρα πολύ δυνατά. Λέει. Θα πρέπει να δουλεύει κανείς 16 ώρες τη μέρα συνεχόμενα για να κάνει 2 χειρουργία. Και εδώ πέρα λένε για κλινικές και 5 και 10 κλινικές ότι έχουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κιόλας. Δεν το έχω καταλάβει. Αλλά θα επανέλθω μόλις βρω τη λύση.